Και η Γερμανία δίνει το πράσινο φως για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ και με τον πιο επίσημο τρόπο, όπως θα μας πει τώρα ο Παντελής Βαλασόπουλος από το Βερολίνο. Παντελή. Καλησπέρα Γιάννη. Λίγες ώρες μετά την κατάθεση της αίτησης για ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο σε μια πολύ γρήγορη διαδικασία ενέκρινε την ένταξη των δύο χωρών, ενώ η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα έχει fast track, όπως λένε, διαδικασίες για να περάσει το θέμα το γρηγορότερο από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Επιθυμούμε την πολύ γρήγορη ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, λέει η γερμανική κυβέρνηση, και η καγκελαρία λέει καλούμε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ να κάνουν το ίδιο, να τρέξουν πολύ γρήγορα τις διαδικασίες ώστε να ενταχθούν το γρηγορότερο αυτές οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Γερμανία στο διάστημα αυτό που δεν θα υπάρξει πλήρη ένταξη δηλώνει ότι θα προσφέρει στρατιωτική προστασία στις δύο χώρες αυτές εάν τυχόν δεχθούν επίθεση. Πριν από λίγες ώρες, στο Κοινοβούλιο ο κύριος Σόλτς δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει πολύ πιο ισχυρό με τη Φιλανδία και τη Σουηδία και ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, χωρίς βέβαια μέχρι στιγμής να έχει αναφέρει το όνομα της Τουρκίας και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η χώρα. Να σου πω επίσης ότι ο κύριος Σόλτς δήλωσε ότι μόνο όταν ο Πούτιν αντιληφθεί ότι δεν κερδίζει τον πόλεμο θα υπάρξει ειρήνη, όλοι στο ΝΑΤΟ έχουμε ένα κοινό στόχο. Η Ρωσία δεν πρέπει να κερδίσει αυτό το πόλεμο, η Ουκρανία πρέπει να επιβιώσει.